πληρώσει. Ξέρει πω θα βρει τέτοια μισθά. Πότε σκέφτεσαι να με πληρώσει. Τι να κάνω, ρε Βασίλη, με το μισθό που μα δίνει πολύ χρωμένο με του δουλειά και που μα κυβερνά. Τι θε να κάνω. Πάλι την πέτρε σου φταίει εσένα. Δεν είδε λέω τα χάλια σου φταίει όλη μέρα στι εκδηλώσει. Αντί να μπορεί να κάνει κανένα μερικό παραπάνω. Τώρα που θα γίνει εκδηλώσει θα μιλήσει αλλιώ. Σταματήστε, σα έχω πει χιλιάδε φορέ. Δεν θέλω πολιτικέ συζητήσει εδώ μέσα. Θα βρούμε τον πελά μα. Και τι είχε εγώ να φτιάσω. Εμάς δεν τρώμες. Ξύπνησε όλος το στάκι, ξύπνησε το παρόλις. Για μας θα κερδίσεις για τις εκλογές. Ω, μεγάλο λόγες. Άλλαξα το πράγμα. Λες να έχει δει. Άλλαξα το πράγμα. Κι αν ξαναλλάξουν, έχω μονίμως την αίσθηση ότι κάποιος με παρακολουθεί. Λες να είναι πράγμα. Να τα άλλαξαν τα πράγματα, ε! Κούνια που σε κούνανε, άγρο ελευθερία, φωτιά που μάνωσες, άγρο ελευθερία, φωτιά που μάνωσες. Έγινε βασικό, με δρόμο και μάθητά. Πάλι στο ραβιόφωνο, μα πού γίνεται. Τι έγινε, πού τους πας. Είπες
τίποτα εγώ. Εγώ άπαπα καλέ, τίποτα δεν είπα εγώ πια, τίποτα. Και μπούσε για πρόσκειτο αδερφάκι σου, πες να αφήσει τη ζωή όλη. Πού σου βρε τρελοκόρτσο, το ξέρεις ότι σε γυρεύει ασφάλεια. Πόσες φορές σου έχω πει να μην τα κάνεις αυτά, θα βρεις τον πελά σου. Αυτό το πελά σου λες την ελευθερία που χάσει. Αν καθίσει πολύ θα είμαι Βασίλη. Πώς θα φτιάξουμε τη Χούντα, δεν ακούστε γιατί δεν γίνει. Τότε είπε και ένα ελευθερία. Πρέπει όλοι να τρέξουμε, γι' αυτό πιθύμα και αυτό θα το πληρώσουμε. Τι λέει, βρε ακούσου λέω εγώ, θα το σταματήσει, θα σου κόψω τα πόδια, κατάλαβες, θα σου κόψω τα πόδια. Ρε παιδάκι μου, θα πάει χαμένος ο αγώνας. Δεν θυμάσαι και τον κόσμο και τη ελευθερία που τους πιάσαμε τις πρώτες μέρες. Βρε τη συμφορά μας βρήκε. Χαμένο δεν πάει τίποτα. Κι όλοι εκείνοι που δείχνουν σήμερα υποταγή στο μεγάλο αρχηγό, άλλοι που φόβουν κι άλλοι από άγνοια. Αργά ή γρήγορα θα ξυπνήσει. Και τότε άλλοι μόνο στη Χούντα. Thank you.
λόγο μας. Δεν τολμάσα πόσο περίπτωνα να διαβάσει μια εφημερίδα. Άσε από εφημερίδες, ζητάμε μόνο αυτά που θέλει η Χούντα. Ούτε απεργία δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε να μιλήσουμε και καλύτερα με ροκάματα. Δεν θέλω εγώ να έχουμε ελευθερία. Δεν θυμάμαι εγώ τον Κώστα και την ελευθερία που τους γυρνάνε από φλακή σε φλακή και από εξορία σε εξορία. Δεν θέλω εγώ να αποφασίσουμε δημοκρατικά για τον τόπο μας. Να μου θέλει αφαίρε πολύ, που επιτέλους συμφωνήσαμε και μία φορά. Να πάει στη Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα. Κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα. Σταματήστε, να το λέμε από μέσα. Να έτσι, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα. Κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα. Oh,
Στη λεωφόρο Πατησίων και στους γύρω δρόμους έχουν συγκεντρωθεί 40.000 διαδηλωτές. Μια μεγάλη διαδήλωση εργατών που προσπαθεί να διασπάσει το πλοίο της αστυνομίας. Ώρα 2 και 55 πρώτα λεπτά. Για να έχω τα παιδιά μου στο δικό του σύνδεσμο.
Θα έρθει καιρό που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνα τα παιχνίδια που τρέχουν κρατώντα τη σκητάλη. Μη βλέπει σε μένα, μη κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρό που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές, με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουν. Δεν θα είμαστε άλογα. Να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξει μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό, λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας είναι, Μαρία. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή και θα έρθουμε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και πολλά από μένα. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κράτησα καλά. Σημασία έχει να παραμείνεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή παρόλα αυτά, Μαρία. Από εκείνη τη βραδιά πέρασαν 49 χρόνια. Εκεί που βρισκόταν το καφενεδάκι της Οδού Παρτισίων, βρίσκεται σήμερα μια πολύγουη καφετέρια γεμάτη φοιτητές και περαστικούς που ήρθαν βιαστικά το καφέ τους. Στην γειτονιά εκείνη τίποτα δεν έχει αλλάξει, μα και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Το ίδιο και στον κόσμο. Τα παιδιά που κλείστηκαν εκείνη την νύχτα στο Πολυτεχνείο έχουν μεγαλώσει πια. Ξεκίνησαν τότε γεμάτοι όνειρα και ελπίδες, μια μεγάλη περιπέτεια, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Στο ταξίδι αυτό πολλοί χάθηκαν. Άλλοι ξεχάστηκαν στο νησί των Λατοφάγων. Άλλους τους μάγεψε η Κίκη και άλλοι συμμάχησαν με τον Κύκλοπα και στείλουν μαζί του παγίδες στους νέους ταξιδιώτες. Μα υπάρχουν κι άλλοι. Αυτοί που άγρια πεισματικοί και πάντα λαβωμένοι συνεχίζουν το ταξίδι. Σήμερα τα παιδιά εκείνα είναι σχεδόν 70 χρονών. Οι περισσότεροι βαδίζουν και ζουν δίπλα μας. Ανώνυμοι και σεμνοί, αποφεύγουν να μιλήσουν πολύ για εκείνες τις μέρες. Αρνούνται να εξαργυρώσουν τον αγώνα της νιώτης τους. Όμως οι φωτιές που άναψαν εκείνες τις νύχτες στην Αθήνα, φλόγησαν τις ψυχές μας. Φώτισαν καινούριους δρόμους, δύσκολους και ανηφορικούς, μα ωραίους. Δρόμους ανοιχτούς στο μέλλον. Σε αυτούς τους δρόμους βαδίζουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Για μια καλύτερη ζωή, για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη. Σε αυτούς τους δρόμους της ειρήνης, βαδίζουν χρόνια τώρα οι νέοι σε όλο τον κόσμο. Στις μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις από τη Νέα Υόρκη ως το Κάιρο και από το Λονδίνο ως την Αθήνα. Σε αυτούς τους δρόμους, τους δύσκολους και αντιφατικούς, να ενώσουμε και εμείς τα βήματά μας. Να ενώσουμε τις αγωνίες και τις ελπίδες μας. Ευχαριστούμε πολύ.